Καλημέρα! Καλώς ορίσατε! Και είναι Τετάρτη! Και με ωραία διάθεση, αυτά που συνηθίζουμε καθημερινά, βεβαίως όχι γιατί μόνο είναι Τετάρτη. Ξέρετε εσείς εδώ τι γίνεται καθημερινά, 9:30 εδώ, γιατί όμορφη μέρα είναι η κάθε μέρα. Και απευθείας θέλω να πάω στην καλημέρα της Τετάρτης, που περιμένουμε με ανυπομονησία κάθε φορά. Παπαχρήστος! Παπαχρήστο μου, καλημέρα! Αχ, Θεέ μου, πώς με έχετε κάνει έτσι, λατρεύω Κύπρο, λατρεύω, λατρεύω. Μα και εμείς σας λατρεύουμε, λοιπόν. Πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα Κύπρος. Ανυπομονούμε κάθε φορά να έρθει Τετάρτη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γιατί έχω την αίσθηση ότι το ΡΙΚ φτάνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι, πολύ καλά τα λέτε, δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Πάτερ μου, σε όλο τον κόσμο μπορούν να μας παρακολουθούν και έχω να σας πω ότι μας στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Από Αγγλία, από Αφρική έχουμε πάρει μηνύματα, από Αυστραλία, βεβαίως. Βεβαίως. Και για πείτε μου, τι κάνετε, πρώτα θέλω είμαστε να μου πείτε πώς είστε. Καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, περπατάει η άνοιξη όμορφα, πολύ ήλιο σήμερα. Πολύ χαρά και μέσα μας, πολύ χαρά και έξω μας. Πολύ χαρά και στην παρέα μας, με τα προβλήματά του ο καθένας, ξέρεις, είναι αυτό που, εντάξει, καλούμαστε όλοι να παλεύουμε τα προβλήματά μας. Και όποιος τα παλεύει όμορφα, όμορφα και του βγαίνουν. Mm-hmm. Θέλει να βάζουμε την ομορφιά, να βάζουμε τη χαρά, να βάζουμε την ελπίδα. Που δεν πρέπει ποτέ να τη χάνουμε. Και να βάζουμε λίγο και το Θεούλη μες στην καρδιά μας, μωρέ. Ας τον έχουμε σε μια έτσι όμορφη γωνίτσα και ο Θεούλης θα μας ευλογάει με την Παναγίτσα, με τους Αγίους όλους. Έτσι. Είχαμε αρχίσει μια κουβεντούλα την προηγούμενη εβδομάδα για τον αποχωρισμό. Είναι στην πορεία του ένας άνθρωπος αναγκάζεται να βιώσει απώλειες, μικρές και μεγάλες. Που οι απώλειες αυτές εμπεριέχουν πόνο. Τον πόνο του αποχωρισμού. Όσο πιο πολύ αγαπάμε, όσο πιο πολύ δενόμαστε με κάποιους, τόσο πολύ πονάμε όταν τους χάνουμε. Γι' αυτό και να βρίσκουμε την άκρη να μην τους χάνουμε. Τώρα, μια κατηγορία απώλειας είναι όταν χάνουμε τους στην αγάπη, στο γάμο, στον έρωτα, στη ζωή. Όταν χάνουμε τον συνάνθρωπο, το τέρι μας. Αυτόν με τον οποίο και αυτήν με την οποία καλούμαστε να ζήσουμε και υποσχεθήκαμε να ζήσουμε μαζί. Μια άλλη κατηγορία όμως, ακόμα πιο πονεμένη, είναι όταν χάνουμε τους συντρόφους μας ή όταν χάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους και φεύγουν για την άλλη τη ζωή. Αυτό είναι δύσκολο, Ελπιδάκι. Αλλά νομίζω ότι ο φόβος του θανάτου, όταν ο άνθρωπος καταφέρει και τον έχει νικήσει πριν την ώρα του, όταν τα έχει βρει με τον εαυτό του, όταν τα έχει βρει με τη φιλοσοφία της ζωής του μέσα του, στην καρδιά του, στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, αυτός ο πόνος, αυτός ο φόβος γίνεται μικρότερος. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να έχει, λέει, γεμάτη τη χούφτα του από ομορφιές στη ζωή του. Να χαίρεται τα πάντα, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να φεύγει δεν θα φοβάται. Γιατί θα έχει ζήσει. Εκείνος ο άνθρωπος που θα έχει προλάβει και θα έχει ζήσει, θα φεύγει γεμάτος. Εκείνος που θα κοιτάει και θα λέει, τι έκανα μωρέ, τίποτα δεν έκανα σε αυτή τη ζωή. Τίποτα δεν έζησα, τίποτα δεν πρόλαβα. Όλο κακίες, βάσανα, φασαρίες, πίκρες, τότιο. Δεν έφτιαξα όμορφα πράγματα. Εκεί στις ομορφιές ο άνθρωπος γεμίζει. Παπαχρήστο μου όμως, όταν μια μάνα χάνει το παιδί της, είτε είναι μικρό σε ηλικία είτε είναι πιο μεγάλο, πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό, πώς μπορεί. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι βεβαίως. Θα τολμήσω Ελπιδάκι μου να σου πω εδώ ένα γεγονός που έζησα. Και ήταν σε αυτόν τον τόπο που είναι το σπίτι μου. Ήμουνα καθηγητής στο σχολείο. Δες τώρα πώς έπιασε μια κουβέντα και μια μάνα που έχασε το κορίτσι της
16 χρονών, θα πω και το όνομα, την κλικιά μας, την Πασχαλίτσα, που την λατρέψαμε όλοι. Είχα μάθημα μαζί τους, τελευταία ώρα Παρασκευής, ήμουνα και καθηγητής, τώρα έχω 4-5 χρόνια που πήρα σύνταξη. Από καθηγητής και είμαι μόνο παπάς, παίζω το ρόλο του παπά τώρα. Είχαμε τελευταία ώρα μάθημα, 7η ώρα Παρασκευής. Ναι. Η Πασχαλίτσα μας άργησε να έρθει, ήρθε κανά 20 λεπτό καθυστερημένη. Με ζουζουνίστικο τρόπο μπήκε μέσα στην τάξη, προσπάθησε να με κερδίσει να μην της βάλω απουσία. Ήρθε μπροστά μου, έστυψε γονάτισε, παρακαλούσε να κάνει κάτι. Τι θέλεις βρε καρδούλα μου, άσε με ρε πάτερ να παίξω ένα χορευτικό μέσα στην τάξη. Τελευταία ώρα, όλες τις ώρες γράφαμε διαγωνίσματα σήμερα. Λέω και ο διευθυντής άμα μπει μέσα, λέει πρόσεξα το διευθυντή, έφυγε, δεν είναι εδώ. Ωραία, η υποδιευθύντρια έφυγε και αυτή. Ωραία, λέω. Τέλος πάντων, παίξ' το, άντε. Άντε, λέω, γρήγορα να τελειώνουμε. Όλα τα παιδιά τραγούδησαν, η Πασχαλίτσα χόρεψε ένα υπέροχο χορευτικό. Τελειώνει το χορευτικό, τη βγάζουν όλα γύρω-γύρω βίντεο με το κινητό. Έχουν όλα κάμερα πλέον. Τελειώνουμε, αρχίζουμε το μάθημα. Αφού τελειώσαμε και το μάθημα, με παίρνει η αγκαλίτσα και φεύγουμε να πάμε να γνωρίσει τον μπαμπά της. Είχε έρθει εκείνη τη χρονιά και δεν τον ήξερα τον μπαμπά της από κοντά. «Μπαμπά, ξέρεις, ο πάτερ μου άφησε, έκανα κάτι τρελό μέσα στην τάξη». Εκείνος λίγο θύμωσε. «Τι τρελό, μωρέ, μάθημα πρέπει να κάνετε μέσα στην τάξη». «Κάναμε όμως και ωραίο μάθημα». Τέλος πάντων, τελειώνουμε. Σάββατο βράδυ όμως, αφού είχε φτάσει 1-2 τα μεσάνυχτα, έρχεται ο γιος μου ο μικρός. «Μπαμπά, ξύπνα, σκοτώθηκε μια μαθητριά σου». Το κορίτσι αυτό λοιπόν είχε κατεβεί Θεσσαλονίκη, ήταν Σαββατοκύριακο, κατέβηκε Θεσσαλονίκη κάνα 2 ώρες, από το μέρος που μένουμε είμαστε στα προάστια της πόλης. Με τις φίλες της κατεβαίνει ο μπαμπάς να την πάρει και αυτή περνώντας μέσα από το δρόμο με τα ακουστικά και χορεύοντας, δεν πρόσεξε, δεν άκουσε, τρελαμένο από τη χαρά της μουσικής, την παρέσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Έρχεται η ώρα της κηδείας. Πέφτει πάνω μου μία μάνα τρελαμένη φυσικά και να με κοιτάει στα μάτια και να μου λέει «Πες μου κάτι, Παπα Χρήστο, θα χάσω τα μυαλά μου, πες μου κάτι, πες μου, πες μου, πες μου». Εκείνη την ώρα την αγκάλιασα, δεν της είπα τίποτα, της λέω «Θα έρθω το βράδυ για να τα πούμε». Πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι. Εδώ τώρα έχει σημασία, Ελπιδάκι μου, συγγνώμη. Αυτή η κουβέντα θέλω όλοι να την κρατήσουμε, γιατί πολύ χάνουμε ανθρώπους μας. Πηγαίνω λοιπόν και κοιτώντας με στα μάτια μου λέει «Πες μου κάτι». Της λέω «Κοίτα να δεις. Εάν μπορέσεις και κρατήσεις τη ζωή της και την ομορφιά της εδώ αγκαλίτσα και τη ζήσεις και ζήσεις όμορφα αυτόν τον πόνο, η Πασχαλίτσα δεν θα φύγει ποτέ από κοντά σου. Αν όμως σκληρύνει η καρδιά σου και πεις γιατί, 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 γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, τι δεν πρόσεξε, πανά θεμά την, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο, όλα θα σκληρύνουν και η ψυχούλα της θα φύγει από κοντά σου, δεν θα την νιώθεις». Κάθε μέρα πήγαινα στο σπίτι της, κάθε απόγευμα, 40 μέρες, μου φαίνεται 40 φορές. Φτάνοντας στα 40 έρχονται οι αδερφές της και μου λένε «Παπα Χρήστο, πόσο να σε ευχαριστήσουμε που έσωσες την αδερφή μας και κατάλαβε τι γίνεται». Κάθε φορά που περνάω από το σπίτι, ακόμα και τώρα, 6-7 χρόνια μετά, στρίβω, μπαίνω μέσα γιατί στο δρόμο μου που πηγαίνω, ερχόμαστε εδώ, και την αγκαλιάζω και της μιλάω, βγαίνω έξω και της λέω, δεν το κρύβω το γεγονός ακόμα και τώρα, «Κοίτα», της λέω από εκεί πάνω, μας κοιτάει και χαίρεται που ήμασταν αγκαλιά. «Σε κοιτάει και σε απολαμβάνει σαν μαμά και ας έφυγε». Πολλές φορές λοιπόν χρειάστηκε εκ του ρόλου μου, Ελπίδα μου γλυκιά, να παίξω αυτό το ρόλο δίπλα σε ανθρώπους που χάνουν δικούς τους αγαπημένους. Πριν από λίγες μέρες μέσα στον κορονοϊό,
στον πρώτο κορονοϊό, στο Μάρτιο, κλείσαμε και ένα χρόνο, τον γιορτάζουμε κιόλας. Θα βάλουμε και γιορτές τώρα για τον κορονοϊό, επέτειο. Με παίρνει ένα παιδί που το είχα και μαθητή μου. Με παίρνει τηλέφωνο μέσα στα κλάματα, προσπαθεί να ησυχάσει. Υπομένω, περιμένω και τι μου λέει, Παπα Χρήστο μου, μόλις πριν λίγο με ειδοποίησαν ότι πέθανε ο παπάς μου στο νοσοκομείο από κορονοϊό. Έχω ένα μήνα να τον δω. Και είμαι εγώ και η αδερφή μου η μικρή, δεν έρχεται κανένα σπίτι γιατί από τον κορονοϊό φοβούνται να μας πλησιάσουν. Και εγώ τώρα τι θα κάνω, πώς θα φύγει ο παπάς, πού θα πάει, τι θα κάνει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τελικά το κίδεψε το γραφείο χωρίς τα παιδιά να παρευρεθούν καν. Και λέω πόσο σκληρή είναι η ζωή, τούτε στις μέρες, τούτε στις ώρες, μωρέ. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε γεμάτη την καρδιά μας. Γεμάτη. Μπορεί να τη χρειαστούμε κάποιες ώρες αυτή την γεμάτη καρδιά. Είμαι εδώ. Μίλησα και μιλάω με αυτά τα παιδιά ατελείωτα. Ατελείωτα. Διότι το έχουν ανάγκη. Αυτές τις ώρες, μωρέ, χρειάζεται το ένα στον άλλον. Έτσι να αποχαιρετιόμαστε. Αγκαλιά όλοι μαζί. Διότι με την αγκαλιά λύνουμε εξισώσεις ο ένας του αλλού. Σταλάζουμε λίγη ελπίδα και λίγη υπομονή και λίγη δύναμη μέσα στις καρδιές ο ένας του άλλου. Διότι, ελπιδάκι μου, το να χάσει η μάνα το παιδί ή ο παπάς το γιο του, το παιδί του, είναι πολύ φρικτό πράγμα. Με παίρνει μία υπέροχη κυρία από την Κύπρο μετά από τις εκπομπές μας, η Μερούλα μου, και τι μου λέει, έχασα το γιο μου στην Ιταλία, παλικάρι ολόκληρο από κορονοϊό και δεν μου το φέρανε καν, ρε παπά μου, δεν μου το φέρανε. Και σε βλέπω στην Ελπίδα κάθε Τετάρτη και σε νιώθω γιο μου και εγώ τη φωνάζω Μανούλα μου. Τι ωραία. Έτσι, έτσι ακουπάμε αγάπη μου, έτσι ακουπάμε ένα τον άλλον, έτσι. Τις ώρες αυτές δεν θέλει σοφίες μεγάλες. Δεν θέλει να τους πούμε. Τι να τους πούμε. Άμα αρχίσουμε και τους λέμε ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, μπορεί να μισήσουν και το Θεό. Τι θέλει. Να βγάλουμε από το Θεό την αγάπη και να αγκαλιάσουμε τον συνάνθρωπο που υποφέρει και πονάει. Και θα σου πω και κάτι εκκλησιαστικό τώρα. Βλέπεις, εγώ δεν βαραίνω πολύ με πολλά βαριά εκκλησιαστικά την κουβέντα μας. Όντως. Θα σου πω κάτι εκκλησιαστικό. Το οποίο όταν το λέω σε ανθρώπους που χάσαν δικούς τους, παίρνουν θάρρος. Όταν ο παπάς φτιάχνουμε τη Θεία Κοινωνία το πρωί, ξεκινώντας η λειτουργία το πρωί-πρωί, εκείνη την ώρα τι φτιάχνει ο παπάς. Κόβει ένα κομμάτι από το πρόσφορο που γράφει πάνω «Ιησούς Χριστός νικά» ναι, και το βάζει στη μέση από τον Άγιο Δίσκο, από το Άγιο Δισκοπότερο στη μέση, τον Άγιο Δίσκο. Αυτό θα είναι ο Χριστός μας. Δίπλα από τη μια μεριά βάζει μεριδούλα της Παναγίας μας που λέει «Μερίδα πάνω μήτυρ Θεού» και από την άλλη μεριά βάζει μεριδούλες για όλους τους Αγίους. Τρίβει, βάζει μεριδούλες για όλους, από όλους τους Αγίους. Και μπροστά, μπροστά στο Χριστό, στα ποδαράκια του, εκεί έχει σημασία, ακούστε το τι βάζει. Παίρνει τα ονόματα όλα που μου δώσατε, τρίβω ψυχουλάκια και βάζω τις ψυχές όλων, ζωντανών και αποθαμένων, αυτών που έφυγαν. Είναι όλα εκεί μπροστά στα ποδαράκια του Χριστού. Και όταν θα πάμε να κοινωνήσουμε, κοινωνάμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, όλα αυτά είναι εκεί μέσα. Είναι λοιπόν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά ελπιδάκι μου γλυκό, είναι και οι ψυχές των ζωντανών, είμαστε εμείς, όλοι οι δικοί μας,
είναι και οι αποθαμένοι. Εκεί λοιπόν συναντιόμαστε. Πριν συναντηθούμε, μετά την Ανάσταση όλων μας, συναντηθούμε όλοι μαζί. Θα ξαναβρεθούμε με τους δικούς μου, με τους δικούς μας. Έχασα δύο αδέρφια ήδη. Έχασα τους γονείς μου, τις παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, έναν ανιψιό μου 15 χρονών. Όλοι κάτι χάσαμε, όλοι ξέρουμε τι είναι ο πόνος. Αλλά έχω την ελπίδα όμως, εγώ όταν ξεπροβοδάω κάποιον στη μόνιμη κατοικία, στην ακολουθία, την εξόδιο που λέμε, του ψάλω στο τέλος το Χριστός Ανέστη, για να έχουμε όλοι εκεί που είμαστε την ελπίδα ότι θα αναστηθούμε. Και θα αναστηθούμε και θα είμαστε πάλι όλοι μαζί. Εκεί θα είμαστε για πάντα. Παπα Χρήστο αυτό μου. Αυτό το για πάντα. Παπα Χρήστο μου. Πόσο μας δημιουργείτε τόσα πολλά συναισθήματα. Με είδατε ότι συγκινήθηκα, δεν μπορώ, είμαι κιόλας αυθόρμητη εγώ. Δηλαδή όποιο συνέστημα μου έρθει θα γελάσω, θα κλάψω, δεν μπορώ. Γι' αυτό βγαίνω σε αυτήν την εκπομπή. γιατί ξέρεις και να γελάς και να τρελαίνεσαι και να δακρύζεις. Το νιώσα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι εμείς εδώ σας αγαπάμε. Είναι όλοι προσιλωμένοι πάντως από ό,τι βλέπω εδώ στο στούτιο και φαντάζομαι και από Τετάρτη το σπίτι. Ναι. Θα πούμε για την Παναγίτσα μας, γιατί ξεκίνησαν οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Θα πούμε δύο λόγια για την υπέροχη μανούλα μας την Παναγιά, η οποία είναι πάντοτε κοντά μας σε όλους μας. Ακριβώς. Χαίρομαι που ακούω και τα καναρινάκια τώρα. Τα ακούω. Ναι, αρχίσανε τώρα με τον ήλιο. Επειδή τα ακούω και εγώ κάθε φορά, νιώθω ότι είναι και αυτό έτσι της οικογένειάς μας εδώ όλοι μαζί. Να είστε καλά, ελπιδάκι. Σας ευχαριστούμε την αγάπη μας. Σας στέλνουμε, συγγνώμη, σας αγαπάμε. Συγγνώμη σήμερα που είχαμε πονεμένο θέμα, αλλά είναι και αυτό θέλω μες να ζωή. Δώσω λίγο την ομορφιά μες στον πόνο. Γιατί λένε οι αγιορείτες ότι το δυνατότερο συνέστημα είναι η χαρμολύπη. Όταν ο άνθρωπος ξέρει να χαίρεται με πόνο και να πονάει με χαρά. Είναι και αυτά μες στη ζωή και θέλουμε εσάς να μας δίνει δύναμη και να μας λέτε κι εσείς μέσα από τη ζωή σας έτσι ορισμένα πράγματα για να μπορούμε κι εμείς να κρατηθούμε. Αυτό. Την επόμενη Τετάρτη λοιπόν ραντεβού και να σας ευχηθούμε... Φιλούθκια Κύπρος. Κάθε καλό. Φιλούθκια. Αυτό. Αγαπώ σας. Γεια σας. Γεια σας. Αχ, ένα αχ. Τώρα και...